Όχι, δεν κάνετε λάθος ως προς τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Σας άκουγα και πριν και ευστόχως είπατε κατά τη γνώμη μου ότι είναι μια κυβέρνηση που φέρει τη σφραγίδα του Πρωθυπουργού, φέρνει τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς με τη συγκρότηση όρων πολιτικής ηγεμονίας και μέσα στο κόμμα του, γιατί αξίζει αυτό να σημειωθεί, έκανε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ έντονο το στίγμα του και με το πρόσημο που είχε ήδη προοικονομήσει, δηλαδή το στοιχείο του rotation, με πολλά κυβερνητικά στελέχη της προηγούμενης τετραετίας να παραμένουν στην κυβέρνηση και να αλλάζουν υπουργείο, και ένα εγχείρημα, διαπιστώνω εγχείρημα, έτσι, σύνθεσης μια ισχυρής κεντροδεξιάς αντιπροσώπευσης με ένα περαιτέρω άνοιγμα στον κεντρό χώρο, στο λεγόμενο μεταρρυθμιστικό ή εξυγχρονιστικό χώρο, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουν και άλλα πράγματα ενδιαφέρον. Είναι ένα πολυπληθές κυβερνητικό σχήμα, νομίζω φτάνει στους 63. Mm-hmm. Το είπατε σωστά για το επιτελικό κράτος, το οποίο συνεχίζει το ίδιο μοντέλο με ένα πολύ ισχυρό Μαξίμου, το οποίο είναι πολυπρόσωπο. Σωστά τους μετρήσατε, είναι 6. Δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε και ένα 7ο πρόσωπο, τη Διευθύντρια Επικοινωνίας. Ναι, σωστό. Την κυρία Κάπη. Ίσως και περισσότερα που θα τα δούμε στην πορεία, αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε τα δεδομένα που έχουμε. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουμε περισσότερες γυναίκες. Ξέρετε ότι με ενδιαφέρουν πάνω τα ζητήματα της έμφυλης διάστασης, δηλαδή έχουμε το 25% της νέας κυβέρνησης, κυρίως όμως σε θέση υπουργών. Εντάξει, δεν έχουμε το 50-50 όμως που ακούγαμε. Όχι, δεν το έχουμε. Μάλιστα. Και ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τα δούμε πολύ πιο ουσιαστικά. Γιατί η Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει τελευταία στο δίκτυο της ισότητας ευκαιριών κατά το φύλλο, βέβαια κυρίως από ζητήματα αγοράς εργασίας, αλλά δεν είναι αποσυναρτημένα από το ευρύτερο πολιτικό, αλλά και στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα σε ό,τι αφορά την μορφή του Υπουργικού Συμβουλίου, στην πραγματικότητα αν δεν απατώμε στους 27 υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς, οι 20 είναι υπουργοί, 7 είναι αναπληρωτές, αρκετοί παραμένουν. Είχαμε και κάποιους οι οποίοι δεν είναι πια στην κυβέρνηση, παρόλο που κάποιοι εξ αυτών πήγανε και πολύ καλά σε επίπεδο σταυροδοσίας. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το προφίλ, και με ένα ακόμα σχόλιο αν με επιτρέπετε. Από τις 63, 42 είναι βουλευτές του κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή στρέφεται ακόμα περισσότερο στο κόμμα, βεβαίως, με το όπως έχει και την προνομία ως πρωθυπουργός, και μάλιστα ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει νικήσει σε συνεχόμενες εκλογές. Στρέφεται περισσότερο σε αυτό που ο ίδιος σηματοδοτεί ως στίγμα πως θέλει την κυβέρνησή του. Είναι και 22 όμως εξοκοινοβουλευτική, ε? Βέβαια, δεν είναι λίγοι. Nice. Το είχαμε και στην προηγούμενη. Nice. Αυτό διατηρήθηκε. Δηλαδή, σε πολύ μεγάλο βαθμό τι έχουμε. Έχουμε χαρακτηριστικά που τα είδαμε στην προηγούμενη συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, ακόμα και στους αναστηματισμούς, γιατί είχαμε αναστηματισμούς, με έντονο αυτό που είχε πει εξ αρχής ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή την προεκλογική περίοδο, θα κάνω ένα μεγάλο rotation. Πείτε μου και κάτι ακόμη, επειδή έχουμε 6 επιτελικά κυβερνητικά στελέχη του Μαξιμού, λέτε ότι συνεχίζεται το επιτελικό, και επειδή οι υφυπουργοί, που είναι αρκετοί, αναφέρονται απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όχι στους υπουργούς. Λέει κάτι αυτό για το πώς θα λειτουργήσει το σχήμα? Βεβαίως. Έχουμε ένα πρωθυπουργικό κεντρικό μοντέλο με τα στοιχεία που τα είχαμε δει και στην προηγούμενη διακυβέρνηση του επιτελικού κράτους, δηλαδή ένα πολύ ισχυρό Μαξίμου. Ο κύριος Μητσοτάκης εξ αρχής φαινόταν, και μιλάω τώρα για το 19, έτσι. Φαινόταν ότι εμπνέεται από το μοντέλο της Αμερικάνικης καγκελαρίας, του ισχυρού λευκού οίκου κτλ. Ένα μοντέλο που επιχείρησε να εφαρμόσει, το εφάρμοσε, κρίθηκε και δείχνει να το εφαρμόζει με διαφοροποιήσεις όμως. Δηλαδή γι' αυτό είπα για το ένα εγχείρημα, ας πούμε, που συνεχίζεται, είναι η σύνθεση της ισχυρής κεντροδεξιάς αντιπροσώπευσης, αλλά με ένα περαιτέρω άνοιγμα στο λεγόμενο κεντρό χώρο. Ένα νέο στοιχείο είναι ότι έχουμε ανθρώπους από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το παράδειγμα του Δημάρχου Τρικαίων είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί αναλαμβάνει κρίσιμο υπουργείο, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πολλές μετακινήσεις και πολύ ισχυρό Μαξίμου. Πολύ ισχυρό Μαξίμου. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με το υπόλοιπο που αφήσαμε από χθες. Διότι η συζήτηση μαζί σας άναψε ένα κύκλο συζητήσεων και το ρεζουμέ είναι: μα καλά, κύριε Παπαδακινό, των ακροατών, μιλάτε για την άνοδο πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων και μάλιστα αναφέρεστε σε φασιστικά πρότυπα κτλ. Όταν εντός του κοινοβουλίου η λειτουργία των λεγόμενων συστημικών κομμάτων έχει γράψει στα παλιότερα των υποδημάτων τη λαϊκή εντολή και το Σύνταγμα. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Κύριε Σακίνη, είναι δύσκολη απάντηση. Να ξεκαθαρίσω 2-3 πράγματα. Είχαμε και την ευκαιρία χθες να κάνουμε μια
πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ζωντανή συζήτηση με τους ακροατές, με συμφωνίες, διαφωνίες. Αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας. Ο έμισθος, ο Δημήτρης Τάτσος, είχε πει και είχε γράψει ότι αμφισβήτησε την συγκροτησιακή συνιστόσα της δημοκρατίας. Έτσι. Είναι δύσκολο και με ξέρετε να προβώ σε ένα τέτοιο χωρισμό ότι συνολικά το κοινοβούλιο δεν ακούει το Σύνταγμα. Φυσικά έχουμε περιπτώσεις αντισυνταγματικότητας και όχι λίγες, και τις οποίες ξαναλέω, γι' αυτό είπα και χθες, ότι υπάρχει το μοντέλο της λεγόμενης, του λεγόμενου των καλών πρακτικών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή της καλής νομοθέτησης. Δεν το ακούμε στο δημόσιο διάλογο. Μπορεί να το έχει φάρει ο ΣΑ, για τον οποίο μπορεί να ασκήσει κανείς πολύ κριτική. Πάντως έχει εφαρμοστεί σε χώρες και πάει καλά. Αυτό προϋποθέτει όμως ένα άλλο μοντέλο στην άσκηση πολιτικής, στη διαμόρφωση πολιτικής, που είναι το λεγόμενο evidence-based policy making. Δηλαδή ότι κάνω πολιτική στη βάση δεδομένων. Κάνω πολιτική στη βάση data policy. Κάνω πολιτική εν της πράγμαση, με βάση πραγματικά, κάνω διάγνωση αναγκών δηλαδή, και περνάω και μετά κάνω και αξιολόγηση επιπτώσεων. Τα έχουμε δει συχνά αυτά στην Ελλάδα και αναφέρομαι ιστορικά, δεν τα έχουμε δει συχνά, κύριε Σαχίνη. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν τη θεσμική θωράκιση, αφορούν την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών, την καλύτερη αντιπροσώπευση. Θα φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό που ήθελα να το φέρω. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα που μια δημοκρατία, οποιαδήποτε δημοκρατία και δι' ελληνική δημοκρατία, χρήζει βελτίωσης. Αλίμονο. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Ναι, αλλά το άλλο που μου κύριε είπατε Παπαδάκη, ότι λένε οι ακροατές ότι αναφέρθηκα. Κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό όμως. Ναι. Αυτό όλο που περιγράφεται και η άνοδος διάφορων χώρων, κομμάτων, κομματιδίων κτλ. Δεν γίνεται εν κενό. Γίνεται ακριβώς την υποχώρηση των θεσμικών λειτουργιών, έστω και εξωτερικά, δεν θα μπω εσωτερικά, του δημοκρατικού παιχνιδιού. Στα πάντα η υποχώρηση. Δεν είναι εν κενό, δεν είναι ότι είμαστε μια ισχυρή. Πολλοί κόσμος λέει ότι είναι εκλόγιμη μοναρχία. Εκλόγιμη αλλά μοναρχία. Λοιπόν, σε αυτό το περίγραμμα γίνεται η άνοδος αυτών των δυνάμεων. Δεν σας λέει κάτι αυτό? Δεν γίνεται μόνο σε αυτό το περίγραμμα, γίνεται και σε αυτό το περίγραμμα. Κατά τη γνώμη μου και με βάση και την ερευνητική μου εμπειρία. Ξέρετε, γιατί τα έχουμε συζητήσει μαζί και στη δημόσια σφαίρα και στον αέρα, σειρά ερευνητικών εγχειρημάτων που έχουμε κάνει με πολλά πανεπιστήμια και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και παρατηρούμε εξελικτικά εδώ και αρκετά χρόνια στη νέα γενιά, επί παραδείγματι, στην οποία έτσι κι αλλιώς αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα πολιτικότητας και έχει απομειωθεί η αίσθηση της κομματικής και ιδεολογικής εγκύτητας. Υπήρχε έρευνά μας το 2017 που στην ιδεολογική αυτοτοποθέτηση, προσέξτε, όχι εκλογική συμπεριφορά, όχι κομματική εγκύτητα, ιδεολογική αυτοτοποθέτηση, 40% των νέων έλεγε στο πουθενά και το εξηγούσε την ποιοτική έρευνα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Φυσικά υπάρχουν ζητήματα αντιπροσώπευσης και φυσικά υπάρχουν ζητήματα που εκβάλλουν σε κρίση αντιπροσώπευσης, τα οποία πρέπει να εξεταστούν σοβαρά. Δεν γίνεται εν κενό. Και οι ρογμές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη θεσμική λειτουργία, αλλά και άλλα ζητήματα, κύριε Σαχίνη, χθες, ίσως θα έλεγα πολύ γρήγορα για να προλάβω να καλύψω τις απαντήσεις των ακροατών. Χθες μίλησα και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη κοινωνία. Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, φτώχεια, νέα φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ευπάθεια, όλα αυτά είναι σχετισμένα μεταξύ τους. Είναι μόνο στην Ελλάδα? Όχι, αλλά είναι ισχυρά στην Ελλάδα. Και αυτά δημιουργούν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πόσο πολίτης αισθάνεται απέναντι στην εδρεωμένη πολιτική τάξη και στα εδρεωμένα τα λεγόμενα established κόμματα και αν τα επιλέγει, αν τα απορρίπτει. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στα μεταδεδομένα των δημοσκοπήσεων, των exit polls, ότι για παράδειγμα τους Σπαρτιάτες, η βασική δεξαμενή ψήφων ήταν οι νέοι ηλικίες 17 με 34. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Έλαβε 9,2% το κόμμα Σπαρτιάτες των ψήφων τους από τις συγκεκριμένες ηλικίες, δηλαδή από τα νέα παιδιά. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι η μισή της ψηφοφόρη είναι άνετη. Συσχετίζονται λοιπόν και με τα κοινωνικά ζητήματα που έβαλα προηγουμένως, γιατί ξέρετε, το πολιτικό με πι κεφαλαίο και το πολιτικό φαινόμενο το ίδιο συνδέεται με το κοινωνικό με κάπα κεφαλαίο. Δεν είναι αποσυναρτημένα αυτά τα δύο και εκβάλλουν και στον τρόπο με τον οποίο διαστρώνεται η σχέση αντιπροσώπευσης. Νίκος Παπαδάκης, τον ευχαριστώ. Γιατί μου επιτρέπετε ένα σχόλιο όμως για κάτι που είπα χθες και έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Α, γίνεται. Πώς δεν προλαβαίνετε, ελάτε. Ωραία. Αναφέρθηκα σε ό,τι αφορά τους Σπαρτιάτες στο ενδεχόμενο σύμμιξης δύο πραγμάτων. Αντισυστημική ψήφος αντίδρασης και ψήφος που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε σταθμίσει από πού προέρχεται το ένα και από πού προέρχεται το άλλο, ψήφος και ψηφοφόρων που είναι κοντά
ιδεολογικά δηλαδή είναι στα όρια της ταύτισης, με τη φασίζουσα ιδεολογία. Και είπα ότι με έρευνες έχουμε δει, έρευνες άλλων, ότι υπάρχει ένας ιονί αντιδημοκρατικός πυρήνας στην Ελλάδα, τον οποίο πρέπει να τον εξετάσουμε. Δεν είναι η πρότασή μου, κύριε Σαχίνη, δεν είμαι πολιτικός βέβαια, έτσι, ως πολίτης το λέω, ο αφορισμός. Η πρότασή μου είναι η ανάλυση, η πρότασή μου είναι να ενσκύψει το εδρεωμένο πολιτικό σύστημα και πολιτικό προσωπικό σε αυτό που σωστά έχει πει ο κύριος, ο καθηγητής, ο κύριος Κοντογιώργης, τον οποίο και εκτιμάται και εκτιμώ, ότι το κανονιστικό, το συλλογικό υπάρχει από τη στιγμή που το ατομικό εναρμονίζεται κανονιστικά με την πολιτεία. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Και πρέπει να ενσκύψει το πολιτικό σύστημα και όχι ως συνήθως να τα ξεχάσει όλα με το πέρας των εκλογών.